Καλησπέρα, παρακαλώ καθίστε. Να ξεκινήσουμε να είμαστε μέσα στο πρόγραμμά μας, να είμαστε on time, για να μπορέσουμε, επειδή οι ομιλίες είναι αρκετά μεγάλες και πολύ ενδιαφέρουσες, δεν θα θέλαμε να κλέψουμε εισαγωγικά ούτε ένα λεπτό από τους πολύ καλούς ομιλητές. Ξεκινώντας, θα ήθελα να δώσουμε το λόγο σε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν το Σύλλογο του Αθηναϊκού, όποιος είναι και διοργανωτής σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, τον Σύνδεσμο Αρμοβουνών Χειροσφαίρησης, την Ένωση Σωματείων Αττικής και φυσικά είναι υπό την αιγίδα του BeActive και του Δήμου Βίρνα που θα μας μιλήσει αργότερα ο αντιδήμαρχος κ. Κόκαλης. Θα δώσω το λόγο πολύ σύντομα στο Γενικό Γραμματέα του Αθηναϊκού να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και στην πορεία θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι χαιρετισμοί. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Αθηναϊκού σας καλωσορίζουμε στο σεμινάριο αυτό που εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της δράσης του σωματείου μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς και πάντα και με την υποστήριξη του Δήμου για την πρόθεση και της χειροσφαίρησης. Σας καλωσορίζουμε όλους και όσους είστε παρόντες και όσους παρακολουθούν. Και εγώ δεν θα σας κρατήσω. Θα ήθελα ιδιαίτερως με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το Δήμο Βίρωνα στο πρόσωπο του κ. Δημάρχου για την παραχώρηση της αίθουσας και εύχομαι να απολαύσουμε όλοι και να επωφεληθούμε από αυτή την ιδιαίτερη διοργάνωση που φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε με παρόμοιες δράσεις στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαϊάννη, τον Γενικό Γραμματέα του Αθηναϊκού και της Επιτροπής του Handball. Θα θέλαμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Κόκαλη, ο οποίος πάντα είναι κοντά στα αθλητικά, έχει υπάρξει άλλωση και αθλητής, οπότε μας καταλαβαίνει απόλυτα. Θα του δώσουμε λοιπόν το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό και για κάποια άλλα πράγματα που θέλει να μας πει. Καλησπέρα σας. Ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω στην πόλη του Βίρωνα και κατά δεύτερον φυσικά στο Δημαρχείο μας. Επιτρέψτε μου να πω στην πόλη του Βίρωνα και επιτρέψτε μου τη φράση την χαρτολομάνα συνοικία, η οποία ήταν μια από τις συνοικίες, θα γνωρίζετε όλοι, ίσως βλέπω και νεαρούς ανθρώπους εδώ, ήταν από τις συνοικίες οι οποίες όταν πρώτο ιδρύθηκαν τα πρώτα σωματεία του Βίρωνα, ιδρύθηκε νομίζω Αθηναϊκός, έτσι δεν είναι. Στην πορεία βέβαια υπήρξαν και άλλα σωματεία, η Νέα Ελβετία, η Ανακαίνιση, ξανά ο Αθηναϊκός τώρα. Επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια στα στελέχη εδώ του Αθηναϊκού, του Μαντος Χάντμπολ, που πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια ενεργοποιούνται πέρα από το αγωνιστικό μέρος και σε τέτοιες εκδηλώσεις και πρέπει να πω ότι είναι τιμή για την πόλη μας που υπάρχει αυτό το σεμινάριο, στο οποίο από ό,τι έμαθα θα μιλήσει και ένας διακεκριμένος αυστριακός προπονητής σήμερα νομίζω έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι σαν Δήμος θα είμαστε πάντα στο πλευρό του αθλήματος, του σωματείου, των ανθρώπων που ασχολούνται με το handball. Έχουμε αυτή την υποχρέωση. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του σεμιναρίου σας μάλλον. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ή της τοπικής ένωσης, της ΕΣΚΑ, έτσι, ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ, τους εκπρόσωπους του προπονητών της χειροσφαίρησης και πραγματικά να πω ότι τέτοιου είδους σεμινάρια πάντα προωθούν τα αθλήματα μπροστά και ειδικά όταν μετέχουν άνθρωποι με τέτοιες τόσο μεγάλες εμπειρίες. Να είστε καλά, καλό τριήμερο συνέδριο, καλό τριήμερο σεμινάριο και να βγείτε από αυτό δυναμωμένοι. Και πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστούμε κύριε Βαδιαλάδη. Βέβαια θα το πείτε και εσείς μετά ότι μετά από 15 μέρες στα πλαίσια του BeActive στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Βίρωνα έχουμε και το Street Handball σαν μια δεύτερη έτσι, διοργάνωση για αυτό την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Κόκαλη που όντως είναι από τους πρωτεργάτες. Να θυμίσω ότι ο Αθηναϊκός πέρσι συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας
και 40 χρόνια Χάρκοβ. Και αυτές οι εκδηλώσεις είναι στα πλαίσια των 41 χρόνων πλέον φέτος του Αθηναϊκού από την ίδρυσή του. Είναι το νούμερο 3 σωματείο στην Ομοσπονδία του Χάρκοβ και παράλληλα τα 41 τα χρόνια έχει υπάρξει κονταχτή σε άντρες και γυναίκες με περισσότερα από 11 πρωταθλήματα και κύπελλα. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση του σεμιναρίου μαζί με το Στριχάντουλ, το δεύτερο Beactive Στριχάντουλ θα διοργανωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, εντάξει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Είναι η δεύτερη χρονιά που το διοργανώνουμε. Πέρσι βραβευτήκαμε για αυτή την πολύ καλή προσπάθεια, η οποία έγινε με συνεργασία με όλους τους φορείς του αθλήματος. Για να μην ξεφύγουμε όμως, θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της ΕΣΧΑ και έναν άνθρωπο που πάντα είναι κοντά στον αθλητισμό, θα λέγαμε από τους ανθρώπους, τον κύριο Σταυρακάκη Δημήτριο, να μας πει δύο κουβέντες. Να ευχαριστούμε τον κύριο Μπακολόπουλο που ήρθε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο για την φιλοξενία. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία είτε του πρώτου του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης των Δήμων της Περιφέρειας σε τέτοιες δράσεις. Και ευχαριστούμε τον κύριο Κόκαλη που φιλοξενεί εδώ το επιμορφωτικό σεμινάριο αυτό και στο Κλειστό του Βύρωνα. Η Ένωση μας είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, έμπρακτα, όχι μόνο στα λόγια. Είχαμε πει, κύριε Σκάρλο, τον περασμένο Ιούνιο ότι από... Πού είναι, κάτω δεν βλέπω. Συγγνώμη γιατί είμαι και λίγο... σας βλέπω, είστε και ψηλός. Εντάξει, ναι. Είχαμε πει λοιπόν τον κύριο Σκάρλο από τον περασμένο Ιούνιο στο σεμινάριο που έγινε ότι θα είμαστε πάντα κοντά σε κάθε προπονητική προσπάθεια επιμορφωτική. Και γι' αυτό και τώρα είμαστε έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια κοντά και περιμένουμε και άλλες προτάσεις από σωματεία που θα θέλουν να ανεβάσουν τον πύχη πιο ψηλά. Βλέπουμε ότι τρεις πολύ καλοί ομιλητές είναι σε αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο τις τρεις ημέρες αυτές. Κάτι θα ακούσετε, κάτι θα πάρετε. Είναι πολύ βασικό να το παρακολουθήσετε και χαίρομαι που υπάρχει τόσο κόσμο σήμερα εδώ. Από εκεί και πέρα να ευχαριστήσω, να δώσω συγχαρητήρια στον Αθηναϊκό για την προσπάθεια που κάνει. Και εμείς πάντα θα είμαστε κοντά σε όποιο πρόβλημα υπάρχει, σε όποια τέτοια προσπάθεια επιμορφωτική γίνεται, γιατί μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει για ένα καλύτερο αύριο στο άθλημά μας. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Κρατάμε ότι θα είναι αρρωγός σε όποιο σπάθει, θα τον ξαναχρειαστούμε στο μέλλον, γιατί όντως οι δράσεις του Χάρτου είναι πάρα πολλές και όχι μόνο από τη μεριά του Αθηναϊκού, εκπροσωπώ και την ανάπτυξη, θα τα πούμε και στην πορεία, στο τέλος, λέει, στην ομιλία που θα κάνω για το ρυθμό ανάπτυξης του παιχνιδιού και εκεί θα έχουμε και μια συζήτηση. Να καλέσω στο βήμα και τον πρόεδρο του ΣΥΜΠΙΕ, τον κύριο Σκάρλο Δημήτρη, ο οποίος είναι και αυτός συνδιοργανωτής μαζί με όλους αυτούς τους φορείς που ακούσατε, που σημαίνει ότι είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ συλλογική. Απλά εμείς σαν οικοδεσπότες προσπαθούμε να διαθέσουμε όλο το δυναμικό που υπάρχει στο Σύλλογο για να πραγματοποιηθεί αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο. Κύριε Σκάρλο. Κύριε Αντιδήμαρχε, τον ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σεμιναρίου, κύριε Γενική Γραμματέα του Αθηναϊκού, κύριε Πρόεδρε της ΕΣΧΑ, ευχαριστούμε για την συμπαράσταση και την ηθική και την ηλική. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι σε εκλογές δεσμευτήκαμε για κάποια πράγματα με επίκεντρο την επιμόρφωση όλων των προπονητών. Και νομίζω πάνω σε αυτά τα πλαίσια είναι και το σημερινό σεμινάριο. Περισσότερο αφορά προπονητές που ασχολούνται με την ανάπτυξη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι μεγάλοι μας προπονητές δεν θα έπρεπε να το παρακολουθήσουν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρτζή για την ευκαιρία που δίνει στους συναδέλφους αναλαμβάνοντας κάποιες υποχρεώσεις και φυσικά με τη συμπαράσταση του ΣΥΠΙΑ και ελπίζω να βγούμε όλοι κερδισμένοι από αυτό το σεμινάριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
συγχαρήσουμε τον κύριο Σκάρλο, τον πρόεδρο του ΣΥΠΧΕ, να τον συγχαρούμε και για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του για την επόμενη διετία. Να πούμε ότι ο ΣΥΠΧΕ τα τελευταία χρόνια έχει καλέσει σε σεμινάρια και επιμορφωτικές ημερίδες 80 ομιλητές, εκ των οποίων οι 20 είναι ξένοι. Και θα δούμε και τον κύριο Φίλτς, ο οποίος θα ακολουθήσει με την προπόνηση θεματοφύλακα, είναι αυτά τα οποία έχουμε επισημάνει και σαν ανάπτυξη, με αρρωγόπαντα το ΣΥΠΧΕ και τις κατατόπους, τους κατατόπους δήμους, την ΕΣΧΑ και την Ομοσπονδία, όπως και την ΕΑΠΟΧΕ, και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά τα οποία έχουμε εντοπίσει, και ένα από αυτά είναι η προπόνηση θεματοφύλακα. Γι' αυτό φέραμε τον κορυφαίο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τον κύριο Ρόμαν Φίλτς, ο οποίος αναμένεται το βράδυ πιθανόν και εδώ, και από αύριο θα είναι πρωί βράδυ στην παρουσίαση. Θεωρία εδώ, 10 η ώρα και 11.30 ώρα στο κλειστό. Οπότε όμως, επειδή είναι πάρα πολύ σφιχτό το πρόγραμμα και εξαρτάται με τις ώρες του γυμναστήριου, θα παρακαλούσα 10 να ξεκινάμε. Άρα που σημαίνει 9.30, 10 παρά να είμαστε εδώ, κάποιες καινούριες εγγραφές, οτιδήποτε και άλλο προκύψει να λυθεί άμεσα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μέρα με έναν διακεκριμένο συνάδελφο και φίλο του αθλήματος, τον κύριο Γιώργο Γαβέτσι, κλινικό εργοφυσιολόγο, ο οποίος έχει πάρα πολλές περγαμηνές όσον αφορά την προετοιμασία ομάδων και αθλητών. Πέρσι, από ό,τι γνωρίζω, ήταν στη Χίμκι με τον κύριο Μπαρζόκα, σωστά. Φέτος έχει αναλάβει, από όσο γνωρίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθος, στον Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό. Και κατά το παρελθόν έχει εργαστεί πάρα πολλές φορές, ακόμα και στις εθνικές ομάδες του handball, με το άθλημά μας, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και νομίζω είναι ο πλέον ευεδειγμένος άνθρωπος για να μας παρουσιάσει τα συνδυαστικά προγράμματα προπόνησης στις ηλικίες 12, 16, 18. Είναι ένα, θεωρώ, έλλειμμα που υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο πρέπει και επιβάλλεται να προπονούμε αυτές τις πολύ ευαίσθητες ηλικίες. Και στη συνέχεια, ο επίσης διακεκριμένος και φίλος του αθλήματος, ο κύριος Ζαρώτης, θα μας μιλήσει από την ψυχολογική και παιδαγωγική πλευρά στο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να προπονούμε αυτούς τους αθλητές. Έχει πάρει ένα στικάκι, το οποίο έχει μέσα το θεωρητικό υπόβαθρο και κάποιες σημειώσεις. Μπορείτε να ανατρέξετε και να καλέσετε τους ομιλητές για περαιτέρω πληροφορίες, και τα πρακτικά κάθε μέρα θα ανεβαίνουν στο κανάλι του ΣΥΠΧΕ και από εκεί θα μπορείτε. Θα σας δώσουμε εμείς ένα κωδικό μέσω του email σας, έτσι κύριε Κονταλίδα. Και θα μπορείτε κάθε μέρα, δηλαδή τα σημερινά πρακτικά που θα έχουμε εδώ, της θεωρίας βασικά, θα ανέβουν το βράδυ και οπότε από αύριο το πρωί μπορείτε να τα δείτε. Τα της αυρήνης μέρας την Κυριακή και της Κυριακής της Δευτέρας, οπότε θα έχετε όλο το πληροφοριακό υλικό άμεσα στα χέρια σας για να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε. Δεν χρειάζεται να τραβήξετε καθόλου βίντεο, θα υπάρχουν με η εγγραφή των προπονήσεων με τρεις κάμερες. Οπότε νομίζω αυτό θα σας καλύψει από όλα τα σημεία για να μπορείτε να στη συνέχεια να επεξεργαστείτε όλο αυτό το πληροφοριακό υλικό. Συγγνώμη κύριε Βαβέτση για την καθυστέρηση, σας δίνω το λόγο. Νομίζω ότι μιλάω δυνατά. Στα ακούτε όλοι, έτσι. Υπάρχει το μικρόφωνο. Όχι, είναι δυνατό όμως. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που διοργανώνουν αυτό το σεμινάριο. Δεν πρόλαβα να έρθω στην Ελλάδα, μου έγινε αμέσως η πρόταση να έρθω και είπα ότι την αποδέχομαι. Έχω εργαστεί και έχω ασχοληθεί με τον χώρο του handball, είτε κρυφά είτε φανερά, σε διάφορες ομάδες. Μάλιστα, μια χρονιά ήμουν και στον Αθηναϊκό, στις γυναίκες του Αθηναϊκού. Μια από τις χρονιές. Παλιές χρονιές, δεν θυμάμαι τώρα, κάνει νομίζω το 6, το 7, το 8, 6. Είμαστε καλύτερα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον πεδίο, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά μπορούμε να δώσουμε πολλά πράγματα σε αυτό το χώρο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα παρθένος ο χώρος. Τουλάχιστον με αυτά που βλέπω ή με αυτά που έχω δει τουλάχιστον μέχρι πέρυσι στην Ελλάδα.
θα προτιμούσα να μην είχα από κάτω προπονητές, θα προτιμούσα περισσότερο να είχα άτομα της διοίκησης, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί θα στηριχτώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι της ομιλίας μου, δίνοντας και πληροφορίες από τους προπονητές. Αλλά αν δεν έχουν την υποστήριξη από κάτω, δεν νιώθω ότι κάτι μπορεί να προχωρήσει έντονα, σταθερά και δυνατά. Τα αντικείμενα της ομιλίας μου είναι αρκετά. Είχα την εικόνα, θα μιλήσω λίγο, θα προσπαθήσω να τα αναπτύξω όσο πιο σύντομα γίνεται. Για να πάρετε μια ιδέα το τι είχα ακολουθήσει, και θα ήθελα να είναι και λίγο διαδραστική η κουβέντα μας. Ένα μέρος είναι αυτά και ένα μέρος είναι αυτά. Για να είναι πραγματικά διαδραστική η κουβέντα μας, θα ήθελα να μετέχετε κι εσείς, είτε κάνοντας ερώτηση άμεσα, αν κάτι σας προβληματίζει, γιατί είναι κάποιες ιδέες και κάποιες σκέψεις που θα ήθελα να τις μοιραστώ. Δεν καλύπτονται σε μια μισή ώρα όλα αυτά. Θα κοιτάξω να σας δώσω ένα πλαίσιο πώς θα μπορούσαμε σε ένα ιδανικό μοντέλο να κινηθούμε, αλλά πραγματικά πώς αυτό το μοντέλο θα έπρεπε να ξεκινήσει. Το hackle είναι ένα άθλημα που δεν θα μιλήσω για τις τεχνικοτακτικές ικανότητες του κάθε αθλητή, θα μιλήσω για τις φυσικές του ικανότητες. Είναι ένα άθλημα που πρέπει αν ούτε άλλο να έχεις ικανότητες ενός δεκαθλητή. Δηλαδή να μπορείς να τρέξεις γρήγορα, να είσαι πολύ δυνατός, να πηδήξεις, να σπρώξεις πολύ δυνατά, να αντέξεις το ξύλο. Άρα, θα λέω πολύ επιγραμματικά, έτσι όσοι έχετε παίξει καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα, θα πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια. Και αν δεν μπορείς να τα κάνεις όλα τέλεια, τουλάχιστον να φτάσεις στο καλύτερο που μπορούσες. Ξεκινώντας λοιπόν την κουβέντα μας για τις μικρές ηλικίες, καλύτερα είναι να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι βασικά που έρχονται τα παιδιά για να ακολουθήσουν κάποια σπορ. Γιατί όπως θα δείτε και από τον πίνακα που θα ακολουθήσει, υπάρχουν κάποιες κλιμακώσεις όσον αφορά τις ηλικίες. Σημαίνει ότι η ηλικία των 9 χρονών με την ηλικία των 21 βαδίζουν στην ίδια φιλοσοφική προσέγγιση για προπόνηση. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι λόγοι, θα τα διαβάσετε, αλλά ας δούμε τους τρεις πρώτους λόγους. Συνήθως τα παιδιά έρχονται για το κέφι τους, όταν μιλάμε για αναπτυξιακές ηλικίες. Κανείς δεν γνωρίζει την ηλικία των 9-10 χρονών, 11-12, ότι θα γίνει ποτέ χαρπολίστας. Για κάποιο λόγο λοιπόν έρχεται στο γήπεδο. Είτε γιατί τον έφερε ο παπάς του, η μαμά του, γιατί πιθανόν παίζαν χάρπολ, είτε γιατί είναι το μοναδικό γυμναστήριο στην γειτονιά, είτε κάτι άκουσαν στο σχολείο, ή για κάποιο λόγο τα φέραν τα παιδιά στο γήπεδο. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι το enjoyment των παιδιών. Το πώς θα διασκεδάσουν. Πολλά έρχονται για να αναπτύξουν τις ικανότητες τους. Δεν ξέρουν όμως τι είναι η ικανότητα. Συνήθως έρχονται χοντρά παιδάκια, έτσι γνωρίζετε όλοι ότι έχουμε θέματα στην Ελλάδα όσο αφορά αυτό το κομμάτι, νομίζοντας ότι μέσα από τα σπορ, όχι από την άσκηση, από τα σπορ, θα βελτιώσουν την εικόνα τους, τη σωματική τους εικόνα και να διατηρήσουν τη φόρμα. Όλοι έχετε ακούσει για κινδύνους, για παιδάκια τα οποία κουράζονται πολύ εύκολα, για παιδάκια τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο άσμα και νομίζουν οι γονείς ότι όλα αυτά μπορεί να διορθωθούν μέσα από τα σπορ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ας δούμε λίγο τους τρεις πρώτους λόγους που τα παιδιά φεύγουν από τα σπορ. Χάνουν το ενδιαφέρον τους. Για κάποιο λόγο χάνουν το ενδιαφέρον τους. Γιατί πιθανόν μπορεί να μην έχουν κλειστά γυμναστήρια να ασκηθούν. Γι' αυτό ήθελα περισσότερο να είναι η διοίκηση εδώ πέρα. Μπορεί να έχουν κακά γυμναστήρια για να ασκηθούν. Το γυμναστήριο είναι το τερέν του γυμναστηρίου, είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας στο γυμναστήριο, ιδίως το χειμώνα ή ακόμη και το καλοκαίρι. Είναι τα αποδητήρια, είναι το υλικό, έτσι από μπάλες μέχρι και ρούχα. Έχουν σταματήσει να διασκεδάζουν. Κάτι συμβαίνει λοιπόν στα παιδιά, για κάποιο λόγο το παιδί δεν διασκεδάζει. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Ο τραυματισμός. Γιατί πονάει το παιδί. Συνήθως τα παιδιά δεν παθαίνουν μεγάλες ζημιές. Να μην πούμε ονόματα κτημάτων γιατί δεν θα ακούγεται καλά. Χτυπάνε, έχουν πάει μια γωνιά, έχουν πάει μια πουνιά. Κάποιο άλλο παιδάκι το έριξε κάτω. Άρα έχουν σταματήσει να το ευχαριστήσουν. Απασχολούνται πάρα πολλές ώρες.
έρχονται στο γήπεδο, μένουν 2-3 ώρες. Μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Τους φέρνουν συνήθως οι γονείς για παιδί πλάκι μας. Γιατί απλά μπορεί να βρήκαν την ομάδα και φέρανε το παιδί. Δεν υπάρχει κάτι άσχημο. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό εδώ το διάγραμμα για να το εξηγήσω περισσότερο. Ξεκινώντας από τις ηλικίες των 9 ετών μέχρι τις ηλικίες των 21 ετών. Συνήθως, οι περισσότεροι από εμάς ψάχνουμε να βρούμε αυτό εδώ το πράγμα. Ακόμα και στις μικρές ηλικίες. Θα μου πείτε ο σύλλογος το χρειάζεται αυτό. Δεν είμαι εδώ για να κάνω μάθημα το τι πρέπει να κάνει ένα σύλλογος. Αλλά είμαι εδώ για να ίσως να δώσω μια πρόταση για το πώς θα μπορούσαμε εμείς να αναπτύξουμε αυτά τα σκαλοπάτια μέσα σε μια ομάδα. Θα μείνω περισσότερο σε αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον, δηλαδή στις ηλικίες των 12 έως 16 ετών, δίνοντας μόνο αυτή εδώ την περιγραφή, είναι να κάνουμε προπόνηση για την προπόνηση. Να προπονηθούμε για την προπόνηση. Τι θέλω να πω γι' αυτό. Πολλά από τα παιδιά έχουν σταματήσει πλέον να σκέφτονται την προπόνηση. Σκέφτονται μόνο πώς θα βάλουμε τον γκολ. Σκέφτεται ο τερματοφύλακας αν πιάσει την μπάλα, ανεξάρτητα αν ήταν σωστή θέση. Σκέφτεται τον μπλοκέ να πάει να μπλοκάρει κάποιον, ανεξάρτητα αν ο προπονητής του έχει πει να μετακινηθεί κάπως διαφορετικά. Άρα λοιπόν δεν μπαίνουμε στο γήπεδο για να κάνουμε προπόνηση για την προπόνηση. Μπαίνουμε στο γήπεδο ή για να κάνουμε προπόνηση να νικήσουμε, είτε στο παιχνίδι είτε ακόμα και στην προπόνηση, ή για να διακριθούμε. Δεν θα πω πολλά, δεν ξέρω στο χάντμπολ ακριβώς τι γίνεται, αλλά ιδίως στον χώρο άλλων αθλημάτων όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, από τέτοιες ηλικίες εδώ ήδη τα παιδιά έχουν αποκτήσει ατζέντε. Έτσι δεν ξέρω στο χάντμπολ τι γίνεται. Το ίδιο γίνεται. Είμαστε σε καλό δρόμο. Όχι, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν κάποιοι αναμένουν από αυτά τα παιδιά να διακριθούν. Εγώ θα μιλήσω λίγο με στατιστικά. Πόσα δελτία hardball under 18 έχουμε στην Ελλάδα? Να πω 15.000. 10.000. Από τα 10.000 πόσα από αυτά τα παιδιά είναι σε υψηλό επίπεδο? Πόσα παίζουν η εθνική ομάδα? Να βάλω 100. Ναι. Να βάλουμε 100 ότι παίρνουν στην εθνική ομάδα. Δηλαδή μιλάμε 100 στα 10.000. Ναι. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Άρα λοιπόν κάποια άλλα παιδιά δεν είναι για υψηλό επίπεδο. Από τα 10.000 παιδάκια, πόσα παιδιά παίζουν σε υψηλό επίπεδο με τις ομάδες τους, που κατεβαίνουν συστηματικά στις προπονήσεις? Να βάλουμε τα 5.000. Αν είχαμε 5.000 παιδάκια που να κατεβαίνουν συστηματικά στις προπονήσεις, νομίζω ότι τώρα θα ήμασταν πολύ ψηλά σε οποιοδήποτε επίπεδο. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Δηλαδή έχουμε μια μαγιά 10.000 ατόμων και δυσκολευόμαστε να βγάλουμε 100 παιδιά. Αλφα εθνική, όλες οι εθνικές κατηγορίες πόσα άτομα έχουν? Να βάλουμε 500. Α1, Α2 και Β1. Α2, Β2, Β2, πολύ παραπάνω. 700. Κύριος είναι 1500. Τόσα πολλά. Είναι 12 ομάδες προς τα 1. Ωραία, 1500 άτομα. Στα 1500 άτομα, πόσοι έχουν ενεργό χρόνο συμμετοχής και πόσοι κάθονται στον πάγκο? Έτσι, δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε ότι η δουλειά μας δεν φτάνει από την πρώτη κιόλα στιγμή στη διάκριση. Αλλά προσπαθούμε όμως μέσα από την διαδικασία των παιδιών να έχουμε διάκριση από εκεί. Στατιστικά λοιπόν δεν μας εξυπηρετεί καλύτερα. Άρα μήπως πρέπει να αναλογιστούμε τι δεν κάνουμε σωστά σε αυτές τις ηλικίες. Μήπως προσπαθούμε για την νίκη ακόμη και από εδώ. Μήπως προσπαθούμε για τη διάκριση ακόμα και από εδώ. Να πούνε, ξέρω εγώ, με κάποια προνόμια στις ακαδημίες. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν αυτή την εικόνα στο μυαλό τους.
να παίξω, να κερδίσω, να πάρω κάποια μόρια, να πω εκεί να κάνω, να κάνω καριέρα στο εξωτερικό, να... κάποια τέτοια σκέψη, ανεξάρτητα αν μπορούμε ή όχι. Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μείνω σε αυτήν εδώ την κατηγορία, στοχεύοντάς την αναϊκανότητες. Δεν θα πάρουμε καταρχήν όλες τις ικανότητες, έτσι, θα πάρουμε κάποιες από τις ικανότητες των αθλητών. Γιατί είναι, θα είναι πολύ μεγάλο το... θα είναι πολύ μεγάλη η διάλεξη. Να ξεκινήσω λοιπόν με την πιο μικρή κατηγορία, με τα παιδάκια που είναι κάτω από 12 ετών. Το τι θα πρέπει να κάνουμε στην ουσία και το τι δεν πρέπει να κάνουμε σαν γενικές κατηγορίες. Όπως θα δείτε στη συνέχεια, κάποια μοντέλα ανάπτυξης θα είναι η χαλιναγώγηση του ορμονικού και η εκπαίδευση του νευρικού συστήματος. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Δεν θα βάζω επίτηδες εδώ, έτσι για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά πιο κάτω. Εδώ λοιπόν έχουμε βασικές κατηγορίες για το τι πρέπει να σπρώξουμε σε κάθε ηλικία. Ηλικία κάτω από τα 12. Καρδιοαναπνευστική αντοχή, θα εξηγήσουμε ένα-ένα. Αντοχή στη δύναμη, την ταχύτητα και την ευληγησία. Και αυτά που δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε είναι αντοχή στην ταχύτητα, προπόνηση δύναμης με αντιστάσεις εδώ και προπόνηση ισχύως. Κάποιος ίσως εδώ πέρα να παρεμηνεύσει λίγο την προπόνηση δύναμης με την αντοχή στη δύναμη. Έτσι. Συνήθως για τα μικρά παιδιά, όχι συνήθως, για τα μικρά παιδιά εδώ κάνουμε προπονήσεις με αντιστάσεις στο βάρος του σώματός τους. Ενώ σαν αντίσταση ακούν και οι μάντες μπορεί να θεωρηθούν κάτι πολύ σκληρό για αυτά, δηλαδή τα λάστιχα εννοούμε. Έτσι άρα λοιπόν καλό θα ήταν να τα αποφεύγουμε αυτά. Για ποιο λόγο? Γιατί οποιαδήποτε αντίσταση μπορεί να φέρει δυσλειτουργία στις επιφύσεις των οστών που βρισκόμαστε ακόμα στην ανάπτυξη των παιδιών. Άρα δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Στην ουσία τι έχουμε, σκεφτείτε ένα οστό, έτσι. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα οστό, αν το πιέσουμε αρκετά στις επιφύσεις τους, πιθανόν να δημιουργήσουμε το πρόβλημα. Αν το πιέσουμε με μεθοδικό τρόπο στον κεντρικό του τομέα, θα έχουμε ανάπτυξη αυτού. Δηλαδή ισχύει και εδώ ο νόμος του όλων ή ουδέν. Δηλαδή αν δεν δημιουργήσουμε μια μικρή καταστροφή στο οστό, δεν θα έχουμε ποτέ ανάπτυξη. Θέλουμε η εγκάρσια διατομή του οστού να είναι μεγάλη. Το ζητάμε αυτό. Δεν θέλουμε λεπτά οστά στα παιδιά. Θέλουμε να αρχίσουν τα οστά τους να παίρνουν με την επιβάρηση να παίρνουν μεγαλύτερη διάμετρο. Εδώ θα μείνω λίγο σε αυτό εδώ, εμείς το ονομάζουμε Peak High Velocity. Είναι, στην ουσία είναι ο δείκτης της μεγαλύτερης ανάπτυξης που θα μπορούσε να έρθει το παιδί. Ίσως να έχουμε ακούσει αρκετές φορές τη διαφορά μεταξύ βιολογικής ή χρονολογικής ηλικίας. Ναι, το έχουμε ακούσει όλο αυτό. Πώς αυτό το βλέπουμε στο γήπεδο? Έχουμε δηλαδή 2-12χρονα παιδιά, 2-14χρονα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Η διαφοροποίηση του στη βιολογική ηλικία ποια θα μπορούσε να είναι? Το ύψος. Κάτι άλλο? Το βάρος. Έτσι, το βάρος να πω. Κάτι άλλο? Οποιαδήποτε ικανότητα δηλαδή. Το πώς λοιπόν το παιδί αντιλαμβάνεται την οποιαδήποτε κίνηση μέσα στον χώρο μπορεί να το πούμε σαν ορίμανση. Άρα σε μια τάξη, σε ένα γκρουπ παιδιών 14 χρονών, μήπως θα έπρεπε να έχουμε υποκατηγορίες παιδιών για την κάθε ικανότητα ξεχωριστά? Μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα άσκησης για τα παιδιά? Δηλαδή είμαστε τώρα εδώ 50. Πιστεύετε ότι και οι 50 μπορούμε να μπούμε σε μια τάξη, σε ένα γήπεδο και να κάνουμε και οι 50 ακριβώς τα ίδια πράγματα? Εγώ είμαι ας πούμε 14 χρόνια. 20-40. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνουμε τα ίδια πράγματα? Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι εξατομικευμένο, προσωποποιημένο μάλιστα. Έτσι και θα το δούμε λίγο στην πορεία πώς αυτό μπορεί να το κάνουμε ακόμα πιο έντονα προσωποποιημένο για το κάθε αθλητή ξεχωριστά. Φτάνοντας λοιπόν στην ηλικία των 16 ετών, στόχος μας είναι, επίκεντρο μάλλον, είναι η τεχνική. Δηλαδή ένα παιδί θα πρέπει να έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο για να μπορέσω να δουλέψω όλα πριν την προπόνηση ισχύως.
Και αυτά με περιορισμό. Θα δούμε ένα πίνακα πιο κάτω. Για ποιο λόγο αποφεύγω, έχω περιορισμού στην προπόνηση ισχύως. Προπόνηση ισχύως τι μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι. Πλειομετρία για τα κάτω άκρα, πλειομετρία για τα άνω άκρα, Ολυμπιακού τύπου άρσης, άλματα. Έτσι, είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι επώδυνο και προκαλεί εκνευρισμό στους αθλητές πολλές φορές. Νευρικότητα. Έτσι, γιατί το σύστημα στο οποίο πάμε να επέμβουμε δεν είναι μόνο το μυϊκό, είναι και το νευρικό. Το μυϊκό σύστημα θα ξεκουραστούμε 2 μέρες, θα κάνουμε λίγο μασαζάκι με foam roll ή οτιδήποτε, θα πάρουμε ίσως και κάπου χάπι γιατί μας έχει πάει ο μπαμπάς σε ένα γιατρό και θα ηρεμήσει το μυϊκό μας σύστημα. Το νευρικό πώς θα το ηρεμήσουμε. Δηλαδή να είναι ένα παιδάκι έτσι, στην τσίτα. Είναι λίγο δύσκολο, είναι και πολλές φορές μπορεί να έχει παρεκκλίνουση συμπεριφορές ακόμα και μέσα στην ίδια την ομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εδώ απλά σας σημειώνω με ένα απλό πλαίσιο κάποιες από τις ικανότητες των παιδιών, όχι όλες, που θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί τι θα έπρεπε να αποφεύγουμε. Πού θα έπρεπε να έχουμε, τα πρωτοκαλή δηλαδή, πού θα έπρεπε να έχουμε κάποιο μεταβατικό στάδιο, αλλά με περιορισμούς, και θα εξηγήσω τι. Και όπου χρειάζεται. Όπου χρειάζεται τι. Βλέπετε ότι δεν έχουμε τόσο πολλά περιθώρια το όπου χρειάζεται για ικανότητες. Άρα αρχίζουμε σιγά σιγά να αναπτύσσουμε κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες μετά τα 17-18. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι είναι απαγορευτικό μερικές φορές για ηλικίες κάτω των 16 να χρησιμοποιούν προγράμματα με αντιστάσεις. Εγώ συμφωνώ με αυτές τις έρευνες. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες έρευνες οι οποίες δείχνουν προσωποποιημένα πλέον, δηλαδή μερικές τάσεις φορές, ότι υπάρχουν παιδιά που ακόμη και σε αυτές εδώ τις ηλικίες μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες επιβάρυνσεις. Το θέμα είναι αν εμείς ξέρουμε ποια είναι αυτά τα παιδιά. Αν είναι όλα μες στην τάξη ή αν είναι 3 από αυτά. Αν είναι 2 στην ομάδα. Το οποίο είναι μια γενική εικόνα μόνο για αγόρια. Για τα κορίτσια είναι λίγο διαφορετικά. Για τα κορίτσια λοιπόν, ενώ βλέπετε ότι στα αγόρια το peak high velocity βρίσκεται μεταξύ των ηλικιών 12-14, για τα κορίτσια βρίσκεται στο 11-13, που σημαίνει ότι όλες αυτές οι καμπύλες μεταφέρονται αριστερά. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να προσδιορίσουμε πού είναι το peak high velocity για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Έχετε ακούσει τι είναι το peak high velocity. Υπάρχουν πολλοί τρόποι προσδιορισμού του συγκεκριμένου δείκτη. Πολλοί τρόποι προσδιορισμού. Εγώ θα σας αναφέρω έναν-δύο στη συνέχεια. Αυτό δεν το ξέρετε. Αυτό λοιπόν είναι ένας αθλητής, δεν έχει σχέση με χάντμπολ. Θα μπορούσε όμως να παίζει, ψηλό κορμί δυνατός. Αυτό λοιπόν είπε το εξής, ότι για να γίνεις πρωταθλητής πρέπει να επιλέξεις προσεκτικά τους γονείς σου. Περίεργο ακούγεται, έτσι. Για να γίνει. Δηλαδή, δεν γίνεται να επιλέξεις τους γονείς σου. Έτσι. Άρα λοιπόν, για κάποιον άλλο λόγο το είπε. Ας εξηγήσουμε λοιπόν 2-3 πραγματάκια για αυτό εδώ το θέμα, το οποίο στο τέλος θα φανεί ότι είναι πιο προσωποποιημένο από αυτό που ήδη έχουμε αναφέρει. Και θα ξεκινήσουμε αυτούς τους 2 τύπους. Αυτό τον έχετε ακούσει ποτέ, James Fix. Όχι, δύσκολο, γιατί θα έπρεπε να το ξέρετε αυτό. Ενώ αυτόν τον τύπο το ξέρετε, έτσι. Ο Τζόρτζι. Ξέρουμε τον Τζόρτζι, αλλά δεν ξέρουμε τον Fix. Θα σας πω λοιπόν. Ο Fix λοιπόν ήταν ένας τύπος που έτρεχε καθημερινά πάρα πολλά χιλιόμετρα, έκανε προσεγμένη διατροφή, κοιμότανε, δεν κάπνιζε, δεν, τίποτε. Και τελικά αυτός ο τύπος πέθανε 52 χρονών.
ενώ τα έκανε όλα τέλεια. Έτσι, ο άλλος ο τύπος εκεί, κάπνισε. Με τα πουρα έξω, δεν ξέρω και το όνομά του, έτσι, κάπνισε. Έτρωγε, από ό,τι βλέπετε και στη φωτογραφία ήταν... Έπινε. Μεγάλος πότης. Ήταν πρωθυπουργός της Αγγλίας στην πιο κρίσιμη περίοδο του πολέμου. Δηλαδή τρομερό άγχος, έτσι, πολύ στρες για... Για κοιτάξτε λίγο όμως. Ο τύπος πέθανε 91. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα τρώμε, καπνίζουμε, πίνουμε, θα ζήσουμε 90 χρονών. Ενώ άμα τρέχουμε θα πεθάνουμε. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό. Σας έφερα τώρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, δύο αντιδιαμετρικά παραδείγματα, για να το κάνουμε λίγο πιο έντονο. Αυτό λοιπόν δεν εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς. Έτσι, εξαρτάται από τη φύση των γονιδίων μας. Υπάρχει λοιπόν τρόπος να τα δούμε και όλα αυτά. Θα τα δούμε λίγο παρακάτω. Σας φέρω μόνο δύο παραδείγματα όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση. Έτσι, μόνο δύο παραδείγματα για τα γονιδία. Πολλές φορές λοιπόν αναρωτιόμαστε γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά και ποιος είναι ο τρόπος για να τα κάνουμε όλα αυτά. Το κάθε λοιπόν παιδί χρειάζεται μια αξιολόγηση. Στο μυαλό μας συνήθως έχουμε αξιολόγηση εργομετρική, Πάει, τρέχει ένα στο διάδρομο, ξέρω, κάνει διάφορα. Έχουμε αξιολόγηση βιοχημική. Παίρνουν λίγο αίμα, μετράνε, ξέρω, αν είναι κουρασμένος, δείκτες μεταφοράς οξυγόνου, δείκτες υπερπροπόνησης, δείκτες κυταρικής διαταραχής, τα βλέπουμε όλα, μια χαρά το παιδί. Το πάμε στο γιατρό. Κάνει μια κλινική εξέταση ο γιατρός. Τον βρίσκει όλα τέλεια, αρθρώσεις, μια χαρά. Αυτό που συνήθως δεν κάνουμε είναι αυτό εδώ πέρα, το τελευταίο. Είναι ικανό το παιδί να κάνει αθλητισμό? Αυτή είναι λοιπόν μια ερώτηση, μια φιλοσοφική ερώτηση. Δηλαδή έρχονται σε μια ομάδα 50 παιδάκια. Μπορούν όλα να κάνουν αθλητισμό? Κάποια από αυτά μπορούν, κάποια δεν μπορούν. Κάποια λοιπόν πρέπει να τα βοηθήσουμε. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι από ό,τι είπαμε ήταν η υγεία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον τα παιδιά θα πρέπει να βγουν μέσα στο γήπεδο και να βγουν όπως μπήκαν. Γιατί άμα βγουν χτυπημένα ή λαβωμένα δεν έχουμε κάνει στη δουλειά. Άμα βγουν καλύτερα είμαστε πολύ καλύτεροι. Έτσι έχουμε πετύχει ένα από τους στόχους. Αυτό λοιπόν το κομμάτι δεν ασχολείται κανείς και γι' αυτό ήθελα να τονίσω λίγο εδώ τι σημαίνει αξιολόγηση δυναμική και στατική της ορθοσομίας. Απλά θα σας πω έτσι δύο-τρεις πληροφορίες για να σας βάλω στο πνεύμα του να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω αυτό το κομμάτι. Εδώ θα κοιτάξω αυτά, γιατί όλοι τα γνωρίζετε αυτό, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε τη μέτρηση, γιατί και πότε, τι μετράμε. Θα περνάω λίγο γρήγορα. Τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Γενικά μπορούμε να μετρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε τι πρέπει να μετρήσουμε, έτσι, γνωρίζετε το άθλημά σας. Αυτό όμως που πρέπει να κοιτάξουμε είναι αυτό εδώ. Ότι θεμέλιο για την προπόνηση είναι τα ασφαλή και αποτελεσματικά βήματα που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά. Δηλαδή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μπαίνει το παιδί, βγαίνει τουλάχιστον όπως μπήκε. Είμαστε καλοί, θα είναι αποτελεσματικό. Δεν είμαστε καλοί, θα δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Θα σταματήσω μόνο εδώ στην τελευταία διαφάνεια. Για προσέξτε λίγο το πελάκι. Ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τον αθλητισμό. Συνήθως, πολλοί από τους προπονητές, είτε είναι ακόμη και σε ψηλό επίπεδο είτε σε χαμηλό, θεωρούν ότι για το οτιδήποτε συμβεί μέσα στην προπόνηση μπορεί να έχουν άποψη, μιλάω πάντα για τραυματισμούς, για τον τραυματισμό του αθλητή. Είτε αυτός είναι μικρός που δεν το γνωρίζουν, είτε είναι μεγάλος που πάλι δεν το γνωρίζουν. Άρα λοιπόν, το πρώτο βήμα μας σε περίπτωση που δούμε ότι ο αθλητής, σε τον αθλητή κάτι δεν πάει σωστά, κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να το παραπέψουμε σε κάποιον ειδικό.
Ανάλογα λοιπόν με τη φύση του τραυματισμού πρέπει να επιλέξουμε και την ανάλογη ειδικότητα. Συνήθως όλοι επιλέγουν ένα ορθοπαιδικό. Γιατί αυτή είναι η φύση συνήθως του αθλήματος. Για να δούμε αν είναι σωστό ή λάθος. Ένα από τα κομμάτια, έχουμε δύο τρόπους πληροφοριών, συλλογής πληροφοριών. Ο πρώτος είναι ο υποκειμενικός τρόπος και ο άλλος είναι ο αντικειμενικός. Υποκειμενικός τι σημαίνει, να σε βάλω, να συμπληρώσεις ένα ερωτηματολόγιο, να σου πω, είσαι καλά, να μου πεις ναι. Μιλείς ποτέ σε γιατρό, όχι. Είχες ποτέ πόνο στο στήθος, όχι. Όλα θα μου πεις, όλοι θα μου μας πούν όχι. Αλλά αυτό λοιπόν είναι μια υποκειμενική προσέγγιση. Και εδώ λοιπόν συνήθως παίρνω ένα παράδειγμα με το δάσος. Και θα σας βάλω μετά να δείτε λίγο μια διαφορετική οπτική σε αυτά που θα ακολουθήσουμε. Αν είμαστε εδώ με τους δύο φίλους μου, πάμε λοιπόν ταξίδι στο βουνό και βλέπουμε ένα δάσος μπροστά μας. Εσένα σου αρέσουν τα πουλάκια, οι σολάτρες. Εσένα είσαι ζωγράφος. Και εγώ είμαι ξυλοκόπος. Έτσι και οι τρεις λοιπόν ταυτόχρονα βλέπουμε ένα αντικείμενο μπροστά, αλλά το βλέπουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Το αντικείμενο μπροστά μας είναι το δάσος. Δυστυχώς όμως και οι τρεις το βλέπουμε με διαφορετική οπτική, για κάποιο λόγο. Η παρότρισή μου πάντα είναι, αν δεν πάμε στον ειδικό και να πάρουμε τη γνώμη του ειδικού, καλύτερα να μην ασχοληθούμε. Έχω δει πάρα πολλά, ιδίως επειδή δουλεύω και στα νοσοκομεία αρκετά χρόνια, έχω δει πάρα πολλά πράγματα όσο αφορά τους τραυματισμούς των αθλητών. Και δεν είναι και το, ακόμη και για μικρά παιδάκια. Πρόσφατα είδα ένα παιδάκι 14 χρονών. Δεν θα ήθελα να σας πω από ποια ομάδα, αλλά ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός τους. Ήταν τραυματισμός όχι από αγώνα, από προπόνηση. Ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το παιδί θα μπορέσει να έχει μια υγιή ζωή από εδώ και στο εξής. Δηλαδή οι γονείς χάσανε ένα παιδί γιατί κάποιοι πιστεύαν ότι αν του βάλουν να κάνει κάποιες ασκήσεις συγκεκριμένες θα τον κάνουν αθληταρά. Δεν γίνεται να γίνουμε όλοι αθληταράδες. Εκτός από τον Ζαραβίνα. Δεν γίνεται να γίνουμε όλοι αθληταράδες. Κάποιοι θα γίνουν αθλητές, κάποιοι θα γίνουν μέτρια αθλητές και κάποιοι μπορεί να μην τα καταφέρουν ποτέ. Εμείς θα κάνουμε το ίδιο πρόγραμμα και για τους 20 μέσα στην προπόνηση. Μάλλον όχι. Θα μείνω λίγο εδώ για ένα-δύο λεπτά. Γιατί έχουν παρερμηνεύσει. Εδώ θα κάνω μια αντιπαράσταση με τους γιατρούς γενικά. Έχουν παρερμηνεύσει την στατική και τη δυναμική θέση του σώματος. Θα σας το δείξω και με ένα-δύο παραδείγματα για να το καταλάβουν καλύτερα. Η σταθμική θέση του σώματος είναι αυτή εδώ. Αυτός τώρα έχει βέβαια πολύ ωραία θέση. Δεν μπορούμε να του βρούμε ψυγάδι. Αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιον που να είναι κάπως έτσι. Σας το δείχνω σε υπερβολή. Κάποιον που να είναι κάπως έτσι. Κάποιος που μπορεί να είναι λίγο έτσι. Δηλαδή λεκάνη του να μην είναι στο ίδιο επίπεδο. Κάποιος που να προχωράει και λίγο έτσι. Κάποιος που να προχωράει και λίγο έτσι. Κάποιος που να τρέχει με τρεπανισμό. Πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι είναι αυτό εδώ και το τι είναι η δυναμική θέση. Άρα λοιπόν η στατική θέση μας παρέχει την βάση για τη λειτουργία των άκρων. Πώς είναι τα χέρια μου, τα άκρα μου, σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Ενώ η δυναμική θέση, την ικανότητα του, ας πούμε, να διατηρεί την κατάλληλη θέση, καθώς εκτελεί κάποια δραστηριότητα. Θα το δείξω, όσοι μπορείτε να με δείτε, δεν είμαι και πολύ καλός τώρα, γιατί έχω πάρει πολλά κιλά, έτσι. Για κοιτάξτε λίγο τα πόδια μου και πέστε τι διαφορά βλέπετε, έτσι. Θα κάνω ένα άλλο. Εντάξει. Εντάξει. Το ήταν το ένα. Το δεύτερο. Το είδατε όλοι τι έκανα στα πόδια μου.
Προσγειώθηκα λοιπόν και τα πόδια, ενώ στο πρώτο άλμα τα πόδια μου ήταν παράλληλα μεταξύ τους, στο δεύτερο άλμα προσγειώθηκε και τα πόδια μου ήταν κάπως περίεργα. Πήγαν τα γόνατα προς τα μέσα. Προσπαθήστε να το προσέξετε στα παιδάκια σας στην επόμενη προπόνηση. Είτε είναι με ένα πόδι το άλμα, είτε με δύο, δεν έχει σημασία. Και θα το κάνουμε μετά και ένα τεστ εδώ με τη φραγκούλα. Τι φοράς? Φόρμα. Σας δείχνω ότι πιο απλό υπάρχει, είναι, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές μέρες, έτσι σας δείχνω κάτι που μπορείτε να το δείτε στα παιδιά μέσα στο επόμενο 24ωρο, έτσι, μπορείς να τα ξαναδείτε. Στα ελληνικά γενικά δεν έχουν αποδοθεί αυτή η ώρα, αλλά θα προσπαθήσω να σας πω. Το ένα λέγεται Upper Crust Syndrome και το άλλο λέγεται Lower Crust Syndrome. Δηλαδή μπορούμε να το πούμε πρόσια ολίσθηση κεφαλής στο πρώτο, έτσι, και εστιασμό της σπονδυλικής στήλης στο δεύτερο, να το πούμε κάπως έτσι. Ποιοι είναι από χωριό και έχουν οδηγήσει άλογο, έχουν καβαλήσει άλογο? Ένας μόνο από χωριό. Εγώ από πολλά χρόνια πίσω ξέχασα πώς είναι να καβαλάς. Λοιπόν, ανεβαίνω λοιπόν πάνω στο λογάκι, κρατάω τα γκέμια. Αν θα κρατήσω τα γκέμια λοιπόν, κατά αυτή την έννοια, το άλλο που θα πάει ευθεία μπροστά. Αν τραβήξω το ένα γκέμι, τι θα γίνει? Θα πάει δεξιά. Τι έγινε με αυτό το γκέμι και τι έγινε με αυτό το γκέμι? Αυτό μεγάλωσε το γκέμι, και το τραβήξω. Το άλλο κόντυνε. Τι κάνουμε σε ένα κοντό μη? Τον διατείνουμε, το κάνουμε SMR, μάλαξ δηλαδή με κάποιο foam roll, και σε ένα μακρύ μη, τον δυναμώνω. Αν σε αυτή την περίπτωση εδώ, τι λέει εδώ πέρα, εδώ είναι πολύ σφιγμένοι, άρα θέλουν διάταση, χαλάρωμα, οι θωρακικοί μύες, δεν ξέρω αν τα διαβάζετε από εκεί, εγώ δεν τα διαβάζω, αλλά τώρα σας το λέω, είναι πολύ σφιγμένοι οι θωρακικοί και πολύ σφιγμένη η άνω μοίρα του τραπεζοειδούς και η ανελκτήρες των ομοπλατών. Σφιγμένοι. Άρα λοιπόν αυτοί τι θέλουν, θέλουν μαλάκωμα. Θέλουν διάταση. Και αυτή εδώ πέρα είναι αδύναμη, δηλαδή είναι οι καμπτήρες του αφιένα για το κάτω τμήμα της ράχης. Μαζί με τους ρομβοειδείς. Αν εμείς στο παιδί το βάζουμε να κάνει, έρχεται έτσι το παιδί, και το βάζουμε να κάνει push-ups, body weight exercise είναι, έτσι ούτως ή άλλως, αυτό θα πηγαίνουμε το άλογο ακόμα πιο δεξιά. Δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να το, όχι να το προβλέψουμε, να το αξιολογήσουμε. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα. Ξυλοκόπος, ζωγράφος, φυσιολάτρες. Είναι το πιο δύσκολο. Τελικά είναι και αυτό μια υποκειμενική αξιολόγηση. Αλλά είναι ένα δείγμα του τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε πρώτα απ' όλα στο γονιό. Το παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει. Να επισκεφτεί έναν ειδικό. Έτσι, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει για το κεντρικό σημείο του σώματος, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει, εδώ βλέπουμε μια φυσιολογική θέση του κορπιού. Έτσι, εδώ είναι το πρινισμός και υπερπρινισμός. Πιθανό να δείτε τα παιδάκια να λιώνουν τα παπούτσια τους από την εσωτερική μεριά. Ή οι φτέρνες, κάτι συμβαίνει. Ή οι άξονες να μην είναι στην ίδια ευθεία, δηλαδή να φεύγει ο αστράγαλος από τα εκτός. Να σηκώνεται το έξω χείλος του πέλματος. Να του ζητάς να πατήσει ευθεία και να μην μπορεί, να σου πατάει εδώ, να σου πατάει έτσι. Έχετε δει ποτέ παιδάκι με κύφωση? Είχατε ποτέ? Σίγουρα έχετε δει όλοι, 100%. Υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτό το παιδάκι να κάνει σούτ από εδώ? Ποτέ. Δηλαδή ο προπονητής στην ουσία θα ταλαιπωρείται τσάμπα δείχνοντας την κίνηση της ρήψης εκεί και το παιδί δεν μπορεί να το καταφέρει ποτέ. Κάντε το ένα τεστ μόνοι σας.
φέρετε τους ώμους μπροστά και προσπαθείτε να σηκώσετε τα χέρια. Σηκώστε τα χέρια και πέστε μου που το φτάνει. Πάμε. Κάνουμε. Πάει. Δεν πάει. Έτσι, δεν γίνεται λοιπόν να εκπαιδεύσω ένα παιδί το οποίο έχει περιορισμούς. Άρα λοιπόν είναι πιο σοφό να βελτιώσω τον περιορισμό στο μέτρο που μπορώ, έτσι, γιατί δεν θα γίνει εκεί το παιδί, στο μέτρο που μπορώ, έτσι ώστε να κάνετε σαν προπονητές τη δουλειά σας. Είτε αυτό αφορά τα άνω άκρα, είτε τον πυρήνα του σώματος, είτε τα κάτω άκρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται λίγο προσπάθεια από τις διαφοροποιήσεις της παραμόρφωσης της θέσης του σώματος στον χώρο. Και μιλάω μόνο για τη στατική, γιατί η δυναμική είναι ακόμη πιο δύσκολη να την παρατηρήσουμε. Συνήθως δεν κοιτάμε, άμα το παιδί τρέχει, ας πούμε, και μπορεί να κάνει αποστάση από άλμα σου. Πλάγια μετακίνηση. Θα το κάνουμε λίγο στη Φραγκούλα, να το δούμε λίγο. Η Φραγκούλα, αν και θεωρείται πολύ γυμνασμένη. Θεωρητικά τι ακούγονται τώρα. Κάτσε εδώ να συγκρατούμε. Βάλε τα χέρια εδώ στην μεσολαβή. Ένα πόδι πάνω. Και να μου πείτε τι μπορεί να δείτε στην Φραγκούλα. Πάμε, κάνε. Τη βλέπετε όλοι. Στο κέντρο. Πάμε, να σε βλέπω εκεί. Πάμε, κάνε δύο-τρία καθίσματα. Κάτω, λύγει στο γόνο. Παρατηρείτε κάτι. Αν βάλετε 100 παιδάκια, ευχαριστούμε τη Φραγκούλα, απλά θέλω να το δείξω γιατί θέλω να δω μια γυμνασμένα το κάνει. Έτσι. Αν βάλετε 100 παιδάκια, 12 με 16 χρόνια το κάνουν, τα 99 θα το κάνουν λάθος. Θα το κάνουν κάπως έτσι. Όχι γιατί η Φραγκούλα είναι αδύναμη. Για άλλο λόγο η Φραγκούλα θα το κάνει. Τα 99 θα το κάνουν λάθος. Άρα λοιπόν, και πού πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό? Βλέπουμε ένα παιδάκι σε μια δυναμική κίνηση, πάει το γόνατο επί τα εντός. Τι πρέπει να δουλέψουμε? Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να δουλέψουμε όλοι αυτούς εδώ τους μύες. Ο λόγος που γίνεται η κίνηση του γονάτου επί τα εντός είναι η αδύναμη γλουτή. Είναι η αδύναμη γλουτή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι προπονητές. Πιστεύουν ότι άμα δυναμώσουν πάρα πολύ αυτό το μέρος του σώματος, το τετρακέφαλο, θα μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τα πόδια τους. Σε βλέπω τώρα να σου κάνω ένα τεστ, αλλά δεν σε βλέπω και με πολύ όρεξη. Εσένα. Τον παίρνω. Έχεις όρεξη? Τώρα φοράω περίεργα ρούχα. Ας πούμε πιο περίεργα από τα δικά μου. Ναι. Εντάξει, θέλω ένα δυνατό, Πήγαινε, Το Κοντελίδα, ξέρω εγώ. Ζαραβίνα, θα έρθεις. Έλα, Ηλία. Εσύ εδώ έχει ως αθλητές. Ηλία. Ωραία, να το δείξω με τη Φραγκούλα, δεν θα την πει. Ηλίας. Από πάνω. Ο Ηλίας είναι αθλητής, καταρχήν δεν το ξέρεις. Άρα το αριστερό στο πόδι είναι δυνατό, ε. Πάρε το αριστερό. Για προσπάσεις να μην τραβήξεις. Έλα, εγώ δεν φεύγω, ρε, γιατί φεύγεις, έλα. Γιατί κερδίζω εγώ, ας πούμε, ένας παππούς τον Ηλία, ε. Όχι, ο Ηλίας είναι πολύ δυνατός, καταρχήν. Εγώ γιατί τον κερδίζω? Όχι, πρώτα απ' όλα το έχω κάνει πολλές φορές. Εντάξει, ένα το κάνω. Το ξέρω, είμαι και δυνατό. Μην τα λέμε όλα. Πρώτα απ' όλα το έχω κάνει πολλές φορές. Δεύτερον, επειδή το έχω κάνει πολλές φορές, έχω ενεργοποιήσει. Λέω, πού είναι ο εαυτός ότι σου είναι αδύναμος. Εδώ δεν είναι. Ο Ηλίας είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, αλλά είναι σαν τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια θα του βάλει να του λε κάνει μπράτσο. Κάνουν αυτό εδώ τα πιτσιρίκια, σφίγγονται, τους πιάνει στο μυάκι εδώ και είναι σαν ζελέ. Γιατί? Το έχετε παρατηρήσει καταρχήν στα πιτσιρίκια, στα πολύ μικρά. Γιατί απλά δεν ελέγχουν την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την περιοχή που τους ζητάς.
Πολίας είναι ένας πολύ δυνατός. Δεν έχει μάθει να ενεργοποιεί άμεσα αυτή εδώ την περιοχή. Τι θες πες. Ένας λόγος παραπάνω, έπρεπε να το έχεις κάνει. Στην ποια ομάδα, δεν ξέρω. Ε, και στα Σταυρίδης τι είναι, με τρία δοντία. Λοιπόν, το ευχαριστώ, γιατί το αλληπορούμε. Έτσι, πού θέλω να καταλήξω, γιατί μπορώ να σας δίνω παραδείγματα όλη την ημέρα, αλλά... Δεν έχει σημασία. Πρόσεξε, πρόσεξε. Αυτή είναι η καλή σκέψη. Μην κοιτάμε τι κάνει ο Ηλίας, γιατί μπορεί να έχει απέναντι έναν παππού σαν εμένα και να με περνάει. Τσάκα μου κάνει αυτό και να με περνάει. Δεν έχει νόημα δηλαδή τι θα κάνει ο Ηλίας. Εμείς πρέπει να το δούμε, όπως θα το δούμε και λίγο παρακάτω, πώς πρέπει να συγκρίνουμε τους αθλητές. Με ποιο κριτήριο. Θα τα περάσω λίγο γρήγορα αυτά γιατί θα σας φανούν λίγο ανιαρά. Αυτό εδώ που θέλω να σταθώ όταν υπάρχουν είναι οι overactive και οι underactive μύες. Έτσι, όταν ισχύουν λοιπόν αυτά εδώ για το lower cross σύνδρομο, το πιο πιθανό είναι να δούμε αυτούς εδώ τους τραυματισμούς. Το πιο πιθανό. Για το upper cross, το αντίστοιχο, είναι αυτά εδώ. Για τους αθλητές του handball, μείζον θέμα είναι αυτό με το κόκκινο. Το στροφικό πέταλο είναι ένα σύμπλεγμα μειών στην άρθρωση του ώμου. Έτσι, αποτελείται από 5 μύες. Πρόβλημα εδώ σημαίνει καταρχήν δεν μπορεί να κάνεις σουτ. Δεν μπορεί να πετάξεις την μπάλα. Δεν θα την κάνεις έτσι την μπάλα. Δεύτερον, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μπορείς να δημιουργήσεις ασκήσεις σε υψηλό επίπεδο για πλειομετρία. Έτσι, για γρήγορες επαναφορές. Η πλειομετρία τι είναι στην ουσία, είναι η μετάβαση από την έκεντρη δράση στη σύγκεντρη, στη μικρότερη μονάδα του χρόνου. Δηλαδή εκείνο το σημείο, δηλαδή το κομμάτι που δημιουργεί τη φιλοσοφία, να το πω γενικά, του κύκλου διάτασης βράχησης. Κύκλος διάτασης βράχησης. Όσοι είναι αποτεφά, μπορεί να το θυμούνται από την νευροφυσιολογία. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα, με το overpronation. Κάτι άλλο λοιπόν που παρατηρήσω στους αθλητές, ιδίως στα αθλήματα όπως είναι πέρυσι, που έχουν αρκετές επαναλήψεις στο ένα πόδι, σπάνια θα δούμε ένα stride stop για shoot, πολύ λίγες φορές, συνήθως είναι όλοι βηματισμοί άλμα από το ένα πόδι συνήθως ή προσγείωση στο ένα ακόμη και στα δύο, άρα λοιπόν πολύ μεγάλες επιβάρυνσεις. Εδώ λοιπόν, από εδώ μέχρι αυτό το σημείο, όταν αρχίζει και δημιουργείται αυτή η βράχυνση αυτής της ταινίας, ή αλλιώς μπορούμε να το δούμε το runner's knee, έτσι αλλιώς ονομάζεται, runner's knee, δηλαδή το σύνδρομο του δρομέα ή σύνδρομο λαγοκρινίας ταινίας. Λίγο μόνο τις αιτίες, γιατί εδώ πέρα θα σας κλειπίνουν αρκετές απορίες. Ανισοσκέλεια, ξέρετε τι είναι. Όταν η ανισοσκέλεια μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους. Το ένα μπορεί να είναι ή πραγματικά το ένα σκέλος να είναι πιο μακριά από το άλλο ή η θέση της λεκάνης έχει τροποποιηθεί για κάποιο λόγο και το ένα μέρος της είναι πιο ψηλά από το άλλο. Έτσι, άρα αναγκαστικά το ένα πόδι θα δείχνει πιο κοντό από το άλλο. Που σημαίνει ότι όλες οι επιβαρύνσεις κάνω με το ένα πόδι ένα μέτρο, με το άλλο κάνω ένα 10. Ένα μέτρο, ένα 10. Στο ένα θα πηγαίνουν 70 κιλά, στο άλλο πηγαίνουν 100. Έτσι, άρα λοιπόν, όλη αυτή η προσθήκη, η επιβάρυνση σε κάθε δραστηριότητά μας, ακόμη και στο φυσιολογικό πεπάτημα, θα εκφέρει φθορά. Οι φθορές συνήθως έρχονται εδώ πρώτα, εδώ δεύτερα και εδώ τρίτος. Αυτό λοιπόν το ονομάζουμε, είναι μια πολύ μεγάλη λέξη, έτσι, οσφιοπιελικοαισχιακός ρυθμός. Έτσι, γιατί συνδυάζει τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να το, ή σύνδρομο. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδευτούμε σε όλο αυτό, οσφιοπιελικοαισχιακός. Αλλά εκεί του φυσιολογικού άξονα του γόνατος, ρευά γόνατο. Είτε σε στατική, είτε σε δυναμική φόρτιση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται ακόμη πιο κοντή. Συνήθως τα περισσότερα από αυτά τα σύνδρομα που σας αναφέρω, που είναι λίγα,
Γιατί αν κάτσουν και μιλήσουν, μπορεί να θέλουν πολλές μέρες για να τα αναπτύξουν. Είναι κάτι που σήμερα θα σας μπουν στο μυαλό και τη Δευτέρα που θα πάτε για προπόνηση, ίσως να τα δείτε στα παιδιά σας. Έστω στροφή της κλίμης, πρινισμός του άκρου ποδίου, της λειτουργίας της ιερολαγώνιας άρθρωσης, της λειτουργίας της βάθησης, γι' αυτό στο εξωτερικό το κάνουν πάρα πολύ, το ονομάζουν gate analysis, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει? Gate analysis. Κάνουν δηλαδή την ανάλυση της βάθησης με δυναμικό τρόπο. Πώς τρέχει, έχουν κάμερες μπροστά, κάμερες πίσω, κοιτάνε το contact time του ποδιού, πώς πατάει το πόδι, αν πατάει στο μπροστά μέρος, αν πατάει στη φτέρνα, πώς φρενάρει, ποια είναι η γωνία που κάνει στο γόνατο, είναι πολλά δηλαδή. Άρα λοιπόν κάνουν μια αξιολόγηση. Ακόμα εδώ πέρα είμαστε λίγο πίσω. Το κάνουμε στο πανεπιστήμιο. Όχι. Νόμιζα ότι μετά που εγώ ήταν έφυγα, εγώ κάτι κάνω. Παρόλο που μπορεί το να το κάνω. Υπερτονία των απαγωγών μείων του ισχύου, δηλαδή ο φίλος μου εδώ και η Φραγκούλα, μπορεί να είναι πολύ δυνατή. Γιατί για να παίξεις hardball, αυτό το έχεις πάρα πολύ έντονο. Το κάνεις. Άρα λοιπόν αυτή η μείωση είναι πολύ σκληρή για σένα. Πολύ δυνατή. Αλλά γιατί δεν μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις? Σε προβλημάτισε, έτσι. Υπερτονία του τείνοντα την πλατεία περιτονία και μείωση της ελαστικότητας των οπίσθων. Ο λόγος λοιπόν είναι γιατί γίνεται πίστια κλείς τη λεκάνη. Για το δεύτερο το πράγμα. Τώρα απλά κάθεστε, αλλά θα σας έλεγα, κάντε το από μόνοι σας και προσπαθήστε να περπατήσετε. Και πες το μέλλον μπορείτε. Δεν είναι εύκολο να περπατήσεις. Θα το νιώσετε κατευθείαν, θα νιώσετε σφίξιμο εδώ πίσω. Πού να σας έβαζα να τρέξετε. Τώρα σας τα δείχνω με υπερβολή. Δεν γίνονται έτσι από τη μια μέρα στην άλλη όλα αυτά. Έτσι, τα σύνδρομα θέλουν χρόνο πάρα πολύ. Το θέμα είναι να τα δούμε ή να τα προβλέψουμε. Αυτό ίσως να είναι πολύ ενδιαφέρον. Βάζουμε τα παιδιά, κάνουν διάφορα πράγματα, ακόμη και με το βάρος του σώματός σου. Λέμε πάμε να κάνουμε 10 καθίσματα, ξέρω εγώ, μέχρι 90 μοίρες, ξέρω μια άσκηση, οτιδήποτε. Ή πάμε να κάνουμε ένα wall squat, δηλαδή να βάλουμε ξέρω, την πλάτη μας στον τοίχο και να μείνουμε σε ορθή γωνία. Ακόμη και αυτή η άσκηση μπορεί να προκαλέσει επιβάρυνση χωρίς εμείς να το ξέρουμε, χωρίς να το θέλουμε. Κακή επιβάρυνση εννοώ, έτσι, γιατί τις χρειαζόμαστε επιβάρυνση, ανεξάρτητα αν είναι 9 ή 19 τα παιδιά. Χρειαζόμαστε έλαβος της επιβάρυνσης. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ πέρα με την αξιολόγηση της δυναμικής θέσης. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αλλάζει και η ικανότητα των μειών να απορροφούν κραδασμούς, να ελέγχουν την κίνηση, να ελέγχουν περίπλοκες κινήσεις, όπως είναι, γιατί μπορεί να κάνω στο βιλίο ή στο εγκάρσιο επίπεδο απίστευτες κινήσεις, με μεγάλη ευκολία, και όταν μπαίνει το οριζόντιο, δηλαδή όταν μπαίνει η στροφή, στο οριζόντιο επίπεδο, να μην μπορώ να τα καταφέρω. Είναι ένας από τους λόγους, είναι ο νούμερο ένας λόγος αυτή τη στιγμή για τις αναπτυξιακές ηλικίες των τραυματισμών του πρόσωπου αστρού. Όλοι μαθαίνουν να τρέχουν, γιατί αναπτύσσονται τα παιδιά, να τρέχουν προς τα εμπρός και κανένας δεν μαθαίνει να κάνει κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο. Τα παιδιά αναπτύσσονται συνεχώς. Ιδίως τώρα που θα τα δείτε, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, μπορεί να τα δείτε εμφανισιακά και μόνο να έχουν αλλάξει χαρακτηριστικά. Μπορεί να έχουν κάνει γένεια, μπορεί να έχουν ψηλώσει, μπορεί να έχουν παχύνει. Έτσι, και από ό,τι καταλαβαίνετε, και το βάρος ακόμη είναι ανασταλτικό στα πολύ εύσωμα παιδάκια. Έχετε παρατηρήσει πώς είναι τα πόδια τους? Ο λόγος, ξέρετε ποιος είναι? Αυτό ονομάζεται compensation, είναι κάνει προσαρμογή, προσπαθεί το σώμα να προσαρμοστεί στις συνθήκες. Και δεν το κάνει τη μια μέρα, θέλει σιγά σιγά, πάει έτσι, γιατί μηχανικά, αρχιτεκτονικά, τον βολεύει να είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ αυτόν τον αθλητή να τον πιέσω. Ή αν θα ήθελα να τον πιέσω, θα έπρεπε να προβλέψω κάτι τέτοιο. Ακόμη και, γιατί είμαστε υπεύθυνοι ακόμη και για το πάθος, έτσι. Σαν προπονητές. Είμαστε υπεύθυνοι.
δείχνω την πρώτη όψη σε εδώ το κεντρικό είναι ας πούμε φυσιολογική θέση του σώματος, έτσι. Και κοιτάξτε λίγο που γίνεται η στροφή και μετά ακολουθεί η στροφή εδώ, στο γόνατο. Και κοιτάξτε λίγο τη στροφή εδώ που ακολουθεί εδώ, τι γίνεται εδώ κάτω. Υπερπληκτικό, δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα παιδί που στο τέλος να έχει σε τρεις βασικές αρθρώσεις στον κάτω άκρο πρόβλημα. Σε μία, δηλαδή να πεις βάζω ένα πάτο. Ε? Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από εσάς οι δύο που είστε αθλητές έχετε κάνει πελματογράφημα. Ε? Ή όχι. Ναι. Έχετε κάνει. Ναι. Πελματογράφημα εννοώ παροποδομέτρηση. Δηλαδή περπατάτε κάπου πάνω σε ένα νημάντα. Ε? Αυτός αξιολογεί τα ποσοστά βάρους δεξιά και αριστερά προς και πίσω και σας φτιάχνουν ένα ειδικό insole για το παπούτσι. Ε? Ναι. Αυτό όμως είναι μόνο για αυτό εδώ. Και καλά κάνετε γι' αυτό. Για αυτή εδώ όμως την άνθρωση και για αυτή εδώ τι κάνετε. Πάρα πολλά παιδιά πάνε και κάνουν περματογράφημα και καλά κάνουν και το κάνουν. Εγώ είμαι υπέρ να το κάνω. Αλλά όταν κάτι βγαίνει λάθος, εδώ στα κάτω άκρα, βγαίνει λάθος, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα είναι και στα πάνω άκρα. Και στην πορεία είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα είναι και στη μέση. Και επειδή το ένα κύρτωμα της μέσης έχει πρόβλημα, και τα τρία κυρτώματα θα αποκτήσουν πρόβλημα. Άρα ξαναγυρνάω πάλι στην πρώτη κουβέντα μας. Τουλάχιστον, όπως μπει, να βγει το παιδί από το γήπεδο. Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Αυτό είναι περισσότερο για να σας προβληματίσω ότι τι γίνεται στις αυτές τις ηλικίες. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε. Αυτό είναι τα σημεία συμβιβασμού, τα compensation. Εδώ είναι τι μπορεί να πάει ο καθένας, έτσι, για να μην σας βάλω σε πολλές σκέψεις. Θα τα πάρετε στις σημειώσεις, να τα διαβάσετε ένα προς ένα. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εδώ είναι οι overactive knees, εδώ είναι οι underactive knees. Είναι αυτό που είπαμε με το άλογο. Ε. Κάποιος τραβάει, είναι υπερδραστήρια μια πλευρά, υποδραστήρια η άλλη πλευρά. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι. Προσπαθούμε πολλές φορές να δημιουργήσουμε με τη φαντασία μας ένα πρότυπο αθλητή. Δεν κάνουμε λάθος. Δεν κάνουμε λάθος. Αρκεί να έχουμε στα χέρια μας εργαλεία να δημιουργήσουμε και να δεχτούμε ότι αυτή είναι ή αυτή δεν είναι για ένα πρότυπο αθλητή. Για κοιτάξτε λίγο μια φιλοσοφική προσέγγιση. Είναι νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα σαν περίπτωση. Έτσι. Το έχω χωρίσει σε διάφορες κατηγορίες. Έτσι. Η πρώτη είναι αυτή που σας ανέφερα και στην αρχή, είναι η εκπαίδευση του νευρικού και η χαλιναγώγηση του ορμονικού. Το ακούει κάποιος και λέει τι μας λέει αυτός ο τύπος τώρα. Εκπαίδευση του νευρικού. Όλοι έχετε κάνει, για παράδειγμα, έχετε τραυματιστεί, έτσι πολλοί από εσάς, και κάνετε ασκήσεις ισορροπίας. Ε. Ναι. Σε κάποια πλατφόρμα. Σε κάποιο μπόζου, για παράδειγμα. Ε. Το έχετε κάνει όλοι. Τι κάνετε για τα άκρα σας. Ο λόγος που το κάνετε είναι για να εκπαιδεύσετε τον ιδιοδεικτικό μηχανισμό της άρθρωσης. Ε? Ο ιδιοδεικτικός μηχανισμός αναφέρεται στην κάθε άρθρωση. Άρα θεωρητικά εμείς θα έπρεπε να κάνουμε ιδιοδεικτική προπόνηση για την κάθε άρθρωση. Από τις πιο σημαντικές αρθρώσεις που έχουμε για το στο πάτρο, ποιες είναι. Όμως, τι άλλο. Θα πούμε κάτω άκρα. Ισχύει ο γόνατο και αστράγαλος. Και τι άλλο. Ακόνας, ναι. Θα το βάλουμε όλο ένα πακέτο σου. Γιατί όταν θα κάνεις αυτά, θα πάει πάνω. Ασχολείται κανείς με ιδιοδεικτικότητα κορμού. Ειρήνα. Αυτό πρέπει να λειτουργήσουμε πρώτα απ' όλα στα μικρά παιδιά. Όχι σε εμάς. Εμείς το κάνουμε γιατί πολλές φορές χτυπάμε και πρέπει να επανέλθουμε στην αρχή. Στα παιδιά λοιπόν πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε. Πώς να μπορούν να έχουν ωφέλη από τέτοιου είδους σχηματισμούς. Πώς μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε το ορμονικό. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερες εκκρίσεις κάποιων ορμονών. Ε, αυτό σημαίνει χαλιναγώγηση. Όχι υπερβολικά, μπορούμε να το κοντρολάρουμε. Πάλι με την εκπαίδευση. Πρώτη εκπαίδευση είναι ο ύπνος.
το πιο ισχυρό αναβολικό. Δηλαδή είστε υπεύθυνοι για το πότε πρέπει να κοιμούνται τα παιδιά, όχι μόνο οι γονείς και οι προπονητές. Πρώτο αναβολικό. Δεύτερο αναβολικό, οι μεγάλες μυϊκές ομάδες των αθλητών, των παιδιών. Πόδια, πλάτη, στήθος. Τις οποίες, όπως είδαμε και εκτός από το Under 16, όλα τα άλλα μπορούμε να τα κάνουμε με το βάρος του σώματός μας. Μέχρι κόπωση. Μια άλλη ερώτηση. Σαφώς και όχι μέχρι κόπωση. Να εξαντλήσουμε το παιδί. Συνήθως του λέμε πάμε να κάνεις κάτι που σου αφού. Ξεκινά 1, 2, 3, 50. Ε, ποιοι μαγειρεύετε από εδώ μέσα. Όλοι. Επειδή μου αρέσει το φαΐ, θα σας το πω με παράδειγμα φαγητού. Έτσι. Έχεις μια κατσαρολίτσα τόση, κοκκινιστό. Και μια κατσαρολίτσα κατσαρολάρα τόση, κοκκινιστό. Βάζεις και στη μια κατσαρόλα μια κούφτα αλάτι και στην άλλη κατσαρόλα μια κούφτα αλάτι. Τη μικρή κατσαρόλα δεν μπορεί να τη φας. Έτσι, θα είναι λύσα το φαΐ, έτσι. Στη μεγάλη κατσαρόλα μπορεί να θέλει και λίγο παραπάνω. Θα θέλει κάτι για να νοστιμήσει ακόμα. Άρα λοιπόν, πρέπει να δώσουμε τόσο τροφή στα παιδιά, άσκησης, όσο χρειάζεται το καθένα. Αυτό λοιπόν το ονομάζουμε συνταγολόγιο άσκησης. Έτσι, έξω θα το δείτε, exercise prescription. Exercise prescription. Δηλαδή, τι σημαίνει συνταγολόγιο. Για την κάθε ικανότητα ξεχωριστά, ταχύτητα, επιδεξιότητα, ευληγησία, δύναμη, αντοχή, ισορροπία, όλα, όλα, θα πρέπει να δώσω. 2 χάπια το πρωί, 2 το μεσημέρι, 2 το βράδυ, ή 3 τη Δευτέρα, 3 τη Τετάρτη και 3 την Παρασκευή. Δηλαδή πρέπει να δώσω μια συνταγή ασκησιολογίου, που θα πρέπει να έχει. Συνήθως συνδυάζουμε 4 χαρακτηριστικά, έτσι, με βάση την παγκόσμια βιβλιογραφία. Είναι τα αρχικά από το FITT, και τώρα βάζουμε και το γράμμα ε. Είναι frequency, δηλαδή συχνότητα, έτσι, intensity, time, πόσο χρόνο αφιερώνω, time, το είδος προπόνησης, και έψιλον, enjoyment, δηλαδή πόσο διασκεδαστικό είναι. Είναι, είπαμε, ένας από τους λόγους που τα παιδιά έρχονται ή φεύγουν από την προπόνηση. Δηλαδή, η προπόνησή μας, όλοι είμαι σίγουρος, σχεδιάζει την προπόνηση. Λέτε, ξεκινάω 7 η ώρα και έχω προθέρμανση. 7 και 15 κάνω ειδικές ασκήσεις πάσας. 7 και 40 κάνω αβγ κομμάτια τεχνικοτακτικής μέσα στο γήπεδο. Και τα τελευταία 15 λεπτά κάνω ασκήσεις αποθεραπείας. Κάπως έτσι το βγάζει το πρόγραμμα. Ή κάνω λάθος. Μπορούν όλοι καταρχήν να κάνουν διατάσεις. Θα ξεκινήσω από το πιο βασικό. Μπορούν όλοι να κάνουν άλματα. Άρα λοιπόν σας βλέπω να προβληματίζετε. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν όλοι τα πάντα. Ή κάποια παιδάκια μπορεί να είναι πολύ ευλίγιστα, αλλά να μην έχουν τόσο καλή αντοχή. Κάποια μπορεί να είναι πολύ δυνατά και να μην έχουν ισορροπία. Δεν μπορούν να κάνουν για όλα το ίδιο αλάτι. Έτσι. Άρα λοιπόν το εξατομικευμένο, το προσωπικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης είναι ίσως ο ορισμός για τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι, αλλά δεν έχουμε δει τον λόγο δυστυχώς. Άντερ 16 μιλάμε το ίδιο εσύ και για εγώ και εγώ έτσι είναι διαφορετικό. Ναι, Άντερ 16 ναι, είναι κοντινά, ναι, γιατί έχουμε σταματήσει. Αυτό ήδη το έχουμε αναφέρει, έτσι, ασφάλεια, δηλαδή, πολύ σημαντικός λόγος, έτσι, όπως μπαίνω, έτσι να βγαίνω τουλάχιστον από το γήπεδο. Έτσι, αλλά εφόσον πω και το κάνω καλά, να γίνω αποτελεσματικός, δηλαδή να σουτάρω καλύτερα, να σουτάρω πιο δυνατά, πιο γρήγορα και ούτω καθεξής. Δεύτερη φιλοσοφική προσέγγιση. Σας τα βάζουμε τη σειρά έτσι για να έχετε λίγο μια εικόνα. Πρώτο είναι εκπαίδευση και χαλιναγώγηση νευρικού και ορμονικού συστήματος. Δεύτερο είναι ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όλων αυτών που κάνουμε. Τι θα μπορούσατε να φανταστείτε για τώρα. Βλέπετε αυτό το σχέδιο σου. Ότι αυτό το παιδί εδώ πέρα, νεαρός αθλητής, αμούστακο παιδί, κουβαλάει ένα ερήφιο. Αμνοερήφιο. Γίνεται λίγο πιο δυνατός, κουβαλάει ένα μόσχο. Και εδώ έχει γίνει ακόμα πιο δυνατός και κουβαλάει
τάβρο, ξέρετε. Άρα λοιπόν μιλάμε για την αρχή της προοδευτικότητας. Συνήθως, πάλι θα το αναφέρω αυτό έτσι, προσπαθήστε να το δούμε. Συνήθως όλοι βιάζονται να έχουν αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έχεις αποτέλεσμα στις μικρές ηλικίες, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και ξανακάνω την ερώτηση πόσο έχουν. Τώρα ήμουν και σε μια διάλεξη πόλη. Στο πόλη έχουν 32.000 δελτία γυναικών και 4.500, εντάξει είναι λίγο διαφορετικά, δελτία αντρών. Μιλάμε τώρα για 45.000 δελτία. Οι άντρες πάνε καλά, οι γυναίκες δεν πάνε καλά. Ενώ σε υψηλό επίπεδο, κάτι λάθος γίνεται. Εντάξει 30.000 δελτία και δεν βγάζεις 20, κάτι λάθος γίνεται. Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι. Στο πανεπιστήμιο, όταν ήμουν και εγώ μικρός λοιπόν, μας διδάσκανε όλα αυτά εδώ πέρα, τις βλέγραμμες, και φτάνουμε και μέχρι αυτό εδώ πέρα, μέχρι την έκτη θέση. Και εδώ λοιπόν έχουμε βάλει δύο σκαλοπατάκια ακόμα. Δεν ξέρω αν τα διαβάζετε από εκεί. Το ένα είναι corrective exercise το όνομα, δηλαδή μπορεί να τους πούμε ασκήσεις πρόληψης, να το πω. Διορθωτικές, κάπως έτσι να το πω. Αν δεν θα το πω διορθωτικές, θα το πω ασκήσεις για πρόληψη. Συνήθως λοιπόν όλοι περνάμε την πρώτη δημοτικού, γιατί θεωρούμε πολύ εύκολη. Στον αθλητισμό μιλάω πάντα και στις μικρές ηλικίες. Περνάμε τη δευτέρα δημοτικού, τα σταμπίλιτα, αυτά που κάνουμε τώρα παρέτσι. Περνάμε, γιατί το θεωρούμε αυτό δεν είναι κάτι. Πάμε λίγο παραπάνω. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να φτάσουμε εδώ πάνω. Στη μέγιστη ισχύ στον αθλητή. Δυστυχώς. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε όλους τους προηγούμενους περιορισμούς. Έχει δοκιμάσει κανείς να κάνει snatch. Ο Τελίδας έκανε σίγουρα, ο Ζαραβίδας έκανε. Άλλος. Και εσύ. Αν στο snatch, για παράδειγμα, δεν έχει ευληπησία στην άρθρωση του ώμου για να κρατήσει τα κιλά πάνω και πίσω, θα σου πέσουν τα κιλά στο κεφάλι. Δεν μπορεί να κάνει την άσκηση, έτσι. Εντάξει, αν βάλει 5 και 5 κιλά, την κάνω κι εγώ την άσκηση, έτσι. Για να βάλει κιλά να τα σηκώσει, πρέπει να έχει πολύ καλή ευληπησία πρώτα απ' όλα στι αρθρώσει. Πρέπει να έχει πολύ καλή ευληπησία στι αρθρώσει. Για να κατέβει χαμηλά. Πρέπει να έχει πολύ καλή κινητικότητα σε αυτή εδώ την περιοχή. Πώς μπορώ να διδάξω ένα παιδάκι, ακόμη και με σκουπόξυλο, τεχνική, όταν έχει περιορισμούς. Σκεφτείτε να σας κάνει αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Είναι δυνατόν να κάνει ποτέ σωστά την κίνηση, αν πηγαίνει από λόγω περιορισμού μέχρι κάποια θέση. Και το πιέζουμε και του λέμε, άνοιξε τα πόδια. Δηλαδή, η εντολή μας είναι άνοιξε τα πόδια. Άνοιξε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το λέω περισσότερο γιατί η τεχνική, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ιδίως από την αναπτυξιακή το 14 μέχρι το 16, έδωσε με ιδιαίτερη έμφαση για αυτή την ηλικία για το κομμάτι της τεχνικής, μπορεί να μην συνάδει με το κομμάτι των περιορισμών στις αρθρώσεις του παιδιού. Και αυτό είπα. Έρχεται να παιδέξει στο σχολείο, στην ομάδα, οπουδήποτε. Με τι ασχολούμαστε με το παιδί. Να πούμε μερικά πράγματα που θα μπορούσαμε να συλλέξουμε, έτσι. Προσωπικές πληροφορίες για τα παιδιά. Όλοι τις συλλέγουμε, έτσι, ύψος, βάρος, που μένει, τηλέφωνα και όλα. Τα παίρνουμε. Να δούμε τι θα βγει στο τέλος. Είχαν άλλες εμπειρίες τα παιδιά αυτά πριν έρθουν σε μια ομάδα hardball. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει μπαλέτο, ένα αγοράκι να κάνει μπαλέτο, ξέρω εγώ. Κάποιος να κάνει κολύμβηση. Κάποιος να έπαιζε μόνο τένις. Γιατί σας το λέω. Πολλές φορές πρέπει να το επιζητούμε κι εμείς. Έτσι κινησιολογικά τα παιδιά να έχουν και κάποιες άλλες εμπειρίες πριν του hardball. Έτσι δεν είναι ο κόσμος το hardball ή το μπάσκετ ή το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο. Άσχετα μερικοί γονείς πιστεύουν ότι είναι. Έχουν άλλες δραστηριότητες.
είτε στο σχολείο τους είτε έξω από το σχολείο. Δηλαδή μένουν και μετά την ώρα και κάνουν και κάποια πράγματα στο σχολείο και μετά έρχονται για προπόνηση. Το πιο δύσκολο επάγγελμα, ξέρετε ποιο είναι? Το πιο δύσκολο επάγγελμα στον κόσμο. Του μαθητή. Ξυπνάει 6 ώρα, 7 ώρα το πρωί και γυρνάει στις 10 ώρα το βράδυ. Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να απαιτούμε και έντονο έργο από τα παιδιά αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι εμπειρία μπορεί να έχει από προπονήσεις? Πήγαινε σε κάποιες ομάδες και παίζανε μόνο ποδόσφαιρο και το βαρέθηκε και ήρθε για να παίξει χάντμπολ, μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Πήγε στο μπάσκετ και είδε ότι δεν είναι πολύ ψηλό, δεν το παίζανε τα άλλα τα παιδάκια και ήρθε στο χάντμπολ. Εδώ μπορούμε να δούμε αρκετά πράγματα. Πιστεύετε ότι τα συνδέουμε όλα? Συνήθως πόσες φορές κάνουν τα under 16 σε εσάς? Πάνω από 4 φορές? Σπάνια. 4 είναι το κορυφαίο. Έτσι. Άρα λοιπόν να πούμε για μέσο όρο 2 με 3 προπονήσεις ανά εβδομάδα. Άρα λοιπόν από 1,5 ώρα η προπόνηση. Άρα λοιπόν εσείς θα έχετε τα παιδιά στα χέρια σας 5 ώρες, το βάλω εγώ έτσι κοντινικά, 5 ώρες από τις 168 που είναι μια εβδομάδα. Πιστεύετε ότι είναι ικανές για να αποδώσουν στο άθλημά σας? Ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν, σαν πρώτο μέλημά μας, δεν είναι πραγματικά να βγάλω αθλητή του χάρπον για νίκη, για επίδοση. Δηλαδή οι δύο κορυφές κατηγορίες που σας έδειξα στα πρώτα σχήματα, είναι για να κάνουν προπόνηση τα παιδιά. Και αν είμαστε τυχεροί, πιθανόν να βγάλουμε και 5-10 παιδάκια και έναν πολύ καλό από την ομάδα. Αν είμαστε τυχεροί, να πέσουμε δηλαδή σε καλή φουρνιά. Είπαμε, το χάτμπολ είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερες ικανότητες. Δυστυχώς δεν τις βρίσκουμε εύκολα αυτές τις ικανότητες. Δεν τις βρίσκουμε πολύ. Μαζεμένες εννοώ, σε ένα άτομο. Αν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα που απαντούσαμε. Δηλαδή έρχεται ένας και σας λέει, τι κάνετε καλά στην προπόνηση σήμερα? Τι κάνετε γενικά καλά στην προπόνηση? Τι κάνετε? Είστε ειδικοί στην τεχνική, στην ατομική τεχνική, στην ατομική τακτική, στην τακτική, στην ενδυνάμωση, στους τερματοφύλακες? Αν απαντήσουμε ότι είμαστε σε όλα, έχουμε ξεκινήσει με λάθος. Έτσι. Άρα λοιπόν σίγουρα είστε κάπου καλοί. Όλοι εδώ μέσα είστε κάπου καλοί. Τουλάχιστον σε ένα, μπορεί και σε δύο. Δεν γίνεται να είστε καλοί σε όλα. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, όπως θα δούμε και στην ιατρική ομπρέλα από κάτω, πρέπει να έχετε συνεργάτες. Ειδικούς που να ασχολούνται. Γι' αυτό ήθελα να υπάρχει διοίκηση. Τι δεν κάνουμε καλά? Θα δούμε και λίγο τι είναι το χάσμα των αθλητών, των αθλητικών ικανοτήτων. Τι δεν κάνουμε καλά? Γιατί συνήθως από εκεί μαθαίνουμε. Από το τι δεν κάνουμε καλά. Άμα νομίζουμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια, δεν προκύπτει ποτέ να βελτιωθούμε. Αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, σίγουρα θα βελτιωθούμε. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε όλη αυτή την προσέγγιση που έχουμε στο μυαλό? Έχετε ένα πλάνο για την ομάδα. Έτσι. Έχω τα under 14. Και έχετε ένα πλάνο ανάπτυξης. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε για να προωθήσετε αυτή την εικόνα? Φιλοσοφικό είναι το ερώτημα, δεν θέλω να απαντήσετε. Αλλά σίγουρα έχετε κάποιο πλάνο, γιατί αν έχουμε πλάνο, μπορούμε να το κυνηγήσουμε. Για κοιτάξτε λίγο αυτή εδώ πέρα την τρίτη άποψη. Γιατί όλοι λένε εδώ για μικρόκυλους, μεσόκυλους και διάφορα, έτσι. Πόσες φορές είπαμε την εβδομάδα? 3. Μερικές από αυτές τις 3, κάποιο παιδάκι δεν θα έρθει γιατί είναι άρρωστο. Έχει, ξέρω εγώ, πονάει κοιλιά. Οι γονείς του έχουν υποχρεώσεις. Δεν πολύ θέλει, είναι κουρασμένο να έρθει σήμερα. Άρα να βάλουμε κατά μέσο όρο 2,5 ανά εβδομάδα.
Άρα το να ξεκινήσω ένα προγραμματισμό, γιατί αυτό έχουμε μάθει στο Πανεπιστήμιο, εγώ θα δώσω την τρίτη άποψη σήμερα. Από ό,τι έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο και θα δώσω κάτι διαφορετικό. Ενώ έχουμε πει στο γενικά στους προγραμματισμούς, σε αυτές τις ηλικίες, να ορίσουμε το πλαίσιο, να ορίσουμε το πλαίσιο που θα κινηθούμε ετησίως, να ορίσουμε το πλαίσιο που θα κινηθούμε για το επόμενο δίμηνο ή τρίμηνο ή το επόμενο δεκαπεντήμερο ή το ημερήσιο πρόγραμμα. Κάπως έτσι δεν το κάνουμε. Και έρχονται όλες αυτές οι παράμετροι και πας στην προπόνηση και εκεί που έχεις 15 παιδάκια έχεις 5. Μπαίνεις μέσα στην προπόνηση και βλέπεις 5 παιδάκια, όχι 15. Και έχεις ζωγραφίσει στο χαρτί ασκησιολόγιο και μεθοδολογία για 15 παιδάκια σήμερα. Τι θα κάνουν τα 15 παιδάκια. Δεν σας αναιρεί λίγο το, το προγραμματισμό. Αυτή λοιπόν είναι η τρίτη άποψη, η άποψη. Άμα θέλετε την παίρνετε, έτσι. Πάντα λοιπόν, τι, που θέλω να καταλήξω, ότι κάθε φορά, σε κάθε προπόνηση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι. Είτε αυτό είναι η ανικανότητα η δική μας να μεταφέρουμε μια πληροφορία, και αυτό πέσε, είτε η ανικανότητα των παιδιών να αντιληφθούν αυτό που εμείς τους ζητάμε, σας λέω μερικές περιπτώσεις, να μην έχουμε τις τέλειες προδιαγραφές, τις τέλειες συνθήκες για να συγκεντρωθεί το παιδί στην προπόνηση. Συνήθως τα παιδιά δεν συγκεντρώνουν. Μπορεί να μπαίνουν μέσα και από δίπλα να έχουν μπαλέτο. Ένα άλλο τμήμα θα κάνει, ξέρω, έχω δει πολλά τέτοια. Δεν ξέρω πώς είναι στις ομάδες σας. Δεν κάνει μια προπόνηση, ομάδα προπόνηση εδώ και ακριβώς δίπλα στα πιτσιρίκια είναι κάποια άλλα παιδάκια που κάνουν κάτι άλλο. Κοιτάνε αυτά που του πει, κάνουμε αυτό. Για να συγκεντρωθούν λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Άρα λοιπόν το να έχω στο μυαλό μου πάντα με βάση το χρόνο της καθοδήγησης των παιδιών όσο αφορά την αθλητική απόδοση, βάζοντας σαν παραμέτρο στο μακρόκυκλο και το μεσόκυκλο ή ακόμα και την μερίσια προπόνηση, έτσι, ή το μικρόκυκλο αυτού του εβδομαδιαίου, σίγουρα κάπου θα πέσουμε σε σφάλμα. Δεν γίνεται να το ακολουθήσουμε, να είμαστε επαγγελματική ομάδα. Θα ξέρεις κάθε μέρα, δεν έχω κανένα τραυματία, κανένα, είναι όλη μια χαρά και κάνω αυτό που έχω σκεφτεί. Είναι λίγο δύσκολο, έτσι, να το καταφέρουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταφέρει ποτέ. Εγώ 30 χρόνια που είμαι στο κουμπέ δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Να βρω δηλαδή ομάδα που θα πηγαίνω και θα κάνω σε 15 ίδιους αθλητές κάθε μέρα προπόνηση. Και να είναι όλοι εκεί. Να μην έχει κανένα οικογενειακά προβλήματα, να μην ξέρετε τώρα τι σημαίνει στις ομάδες. Ελλάδα ή εξωτερικό. Παντού. Παντού. Οι επαγγελματίες πολλές φορές να ξέρεις είναι πιο περίεργοι από τα μικρά παιδιά. Θα σου πω πολλές ιστορίες. Έτσι, γενικά λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Οπότε λοιπόν σαν σκέψη λέω. Γιατί να μην ακολουθήσουμε ένα μοντέλο στο οποίο εκ των προτέρων θα έχω σκεφτεί ότι δεν θα συντρέχει κανένα τέτοιο λόγο προγραμματισμού. Σας μπέρδεψα τώρα. Ωραία, για πάμε το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα. Τι υποστηρίζω εγώ, έτσι. Πριν προβούμε λοιπόν στη δημιουργία ενός προπονητικού προγράμματος, το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε, θυμάστε τη φωτογραφία με τον Αϊνστάιν και το ψάρι, είπε, να αναγνωρίσουμε τι ισχύει, δηλαδή τι έχουμε σαν δεδομένα. Έχουμε, γιατί εγώ θα μιλήσω μόνο για αυτά τα θέματα, έτσι, όχι ούτε τεχνική, ούτε τακτική, ούτε ψυχολογία, ούτε δύναμη, ταχύτητα, αντοχή, επιδεξιότητα, ισορροπία, επιληγησία, όλα αυτά, πλειομετρία, όλα αυτά. Τα έχουν τα παιδιά ή δεν τα έχουν. Πρέπει λοιπόν να το αναγνωρίσουμε αυτό. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, να το αξιολογήσουμε. Θα βάλουμε να τρέξουμε, ξέρω εγώ, 20 μέτρα, να τα βάλουμε να πηδήξουμε, ανάλογα τι έχουμε για να μετρήσουμε κάποια πράγματα. Μπορεί να έχουμε κάποιο ειδικό άνθρωπο να μπορεί να μας κάνει αυτές τις μετρήσεις και να πάρουμε λοιπόν κάποιες πληροφορίες. Άρα λοιπόν, αν τα μετρήσουμε, οτιδήποτε είναι σε νούμερο, πρώτα απ' όλα το συγκρίνουμε. Κοιτάω εγώ 50 εκατοστά, κοιτάω ο Ζαραβίνας 60. Άρα ο Ζαραβίνας είναι 20% πιο αλτικός από μένα. Συμφωνείτε όλοι. Τόσο απλά. Ή πήδηξα εγώ 60 σήμερα, πήδηξα μετά από 5 μήνες, 50, πήδηξα 60. Άρα βελτιώθηκα 20%. Άρα λοιπόν, και επειδή τα παιδιά, λόγω της ανάπτυξης, δεν μπορούμε να έχουμε ένα κειμενόμενο περιοδισμό. Δηλαδή σε κάποιες περιόδους να έχουμε ένταση ψηλή, σε κάποιες χαμηλή.
θα πρέπει να ακολουθήσουν αναγκαστικά μοντέλο ανάπτυξης γραμμικού περιοδισμού, έτσι, λίμερα. Γιατί εξελίσσονται συνεχώς, αν έρχονται στην προπόνηση. Αν λοιπόν εγώ δεν δω μια τέτοια καμπύλη, ναι, κατά αυτή την έννοια, και δω μια τέτοια, πρέπει να αναρωτηθώ πού έγινε το λάθος. Δηλαδή πήδηξε σήμερα το παιδί 50 πόντους και μετά στην επόμενη μέτρηση πήδηξε 40. Κάτι έγινε. Δεν γίνεται να πηδάει λιγότερο. Τραυματίστηκε. Δεν ερχόταν στις προπονήσεις. Έχασε το ενδιαφέρον. Δεν γούσταρε τη μέτρηση, δεν του άρεσε η μέτρηση και λέει: άντε, πάω να κάνω ένα τέτοιο για να σηκωθώ να φύγω. Δεν το πιέσαμε εμείς. Δεν το εξηγήσαμε ποια είναι η αξία των αξιολογήσεων. Άρα λοιπόν αρχίζουν και μπαίνουν άλλοι προβληματισμοί εκεί. Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να αναπτύσσονται, έτσι. Και σαφώς να τα συγκρίνουμε. Ε? Δεν θα πάω να συγκρίνω, ας πούμε, ένα εξτρεμάκι, ξέρω εγώ, με ένα playmaker. Έχει νόημα. Από τι. Μίλα μαχλάτια. Ε? Αλλά τι όμως μπορώ να κάνω. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μια άλλη ιδιότητά μου σαν στατιστικός. Έτσι.